Ένα δεύτερο μέρος. Δεν είχαμε σκορ το πρώτο. Χάσαμε και 8 λεπτά από την έναρξη. Κάποια σούτ από πλευράς, περισσότερα Ομόνια. Ομόνια. Και δύο τεράστιες φάσεις για τον Ποσειδώνα. Και τα κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Κεφαλιές. Αυτό όμως δεν κατάφερα να σημειώσουν. Πανέξυπνη παλιά, πανέξυπνη παλιά, πανέξυπνη παλιά, να το γκολ, να το γκολ, να το γκολ. Ασλαματζίδης ο Μινάς είναι ο σκόρερ, πάει για την αφιέρωση εδώ, στην αγκαλιά του Τσέρου. Ασλαματζίδης ο Μινάς, μετά από μια φοβερή ασίστ, τρυπάει. Φοβερή παλιά από τη μύτη της Βελόνας το πέρασε, ένα γκολ στο 17 του Δευτέρου. Τα δυο του αγώνα ήρθε το γκολ με τον Ασλαματζίδη το Μινά. Ο Μινά Κωστόβαλε. Εδώ Πεχταράς. Ο Ασλαματζίδης ο Μινάς. Πάμε να βρω το γκολ. Άνοιξε λογαριασμό εδώ τώρα. Παδογιουργάκης. Πασχηγός της Ομόνια. Ποιητικό παιδί. Κοστό έκτο λεπτό. Μαρτυρητή καθυστέρηση και εκτέλεση του φάουλ. Παπαδογιουργάκης, ο αρχηγός μάλλον θα το εκτελέσει. Αυτός παίρνει φόρα, αυτόν ακούσαμε να φωνάζει ο προπονητής της Ομόνια. Το τείχος. 4 σε αγωνία. Κάτω το γκολ. Κάτω το γκολ. 1-1. 1-1, δεν σήκωσε σημαία. Κάνει την επιδότησή του. Ακούσαμε και την αφιέρωση. Κάνει η αφιέρωση το παιδί ψηλά. Δεν ακούσαμε. Όμορφο. Όμορφο και συγκινητικό το. Μπράβο στο παιδί. Αφιέρωση ψηλά. Και ότι είναι ψηλά είναι όμορφο. Σίγουρα θα έχει μια ευχάριστη μέρα. Σε αυτό που ο ίδιος ξέρει πόσο του στήχησε. 28 λεπτό του Δευτέρου. Για να δούμε, Ποσειδώνας, για να δούμε, να τον γκολ, να το τον γκολ, Φουλεδάκης. Φουλεδάκης στο 2-1. Φουλεδάκης στο 2-1. Εμένα λες όχι. Φουλεδάκης στο 2-1. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Φουλεδάκης στο 2-1. Από πριν είναι offside. Από πριν είναι offside. Το καλύπτει ο 4. Το 4 το καλύπτει. Ακούσαμε τη συγκονθία
του τερματοφύλακα της Ομόνια. Το γκολ πάντως μέτρησε. Ο κ. Φαγιανάκης είναι στη σέντρα. Ο Μίτσος. Διαμαρτύριες πλιαρές και χαλαρές από πλευράς Ομόνια. Φλεδάκης βρήκε τον τρόπο, ξεκλείδωσε. Σε ένα στήρο δεύτερο μέρος έβγαλε το γκολ. 2-1 μπροστά. Μπροστά. Το 24ο λεπτό ήρθε το γκολ. Για το Μποσιδώνα που πήρε πάλι κεφάλι. Συμπληρώσαμε 3 λεπτά καθυστερήσεων. Τρέχουμε. Πλησιάζουμε το τέταρτο, δικαιολογημένα όλα αυτά. Είχαμε και τους τραυματισμούς στο δεύτερο μέρος. Να, πολλούς τραυματισμούς. Πάει και ο τερματοφύλακας να συντράμει την προσπάθεια. Να πάρει κάτι Ομόνια, εδώ. Το τέρμα είναι άδειο, άδειο το τέρμα. Πάει και ο τερματοφύλακας λοιπόν. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Εδώ είναι το σκηνικό μας, ανοιχτό. Εδώ. Σε ένα χαμένο παιχνίδι όπως δείχνουμε. Πάει και ο τερματοφύλακας για να δούμε. Εδώ, ο Σίμος πρέπει να είναι ο Θανάσης. Τερματοφύλακας της Ομόνια. Έπαιρνε την μπάλα για να δούμε. Εδώ είναι τα δύσκολα, εδώ είναι τα δύσκολα, άδειο το τέρμα, 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 τρέχει ο τερματοφύλακας. Λίγο κάτι έγινε τώρα εδώ, κάτι έγινε εδώ τώρα, αφήνει, καλά το κάνει, μια χαρά, την κλείδωσε ο Σίμος, την κλείδωσε ο τερματοφύλακας, την κλείδωσε ο τερματοφύλακας. Μάλλον ανακούφιση από τότε δεν δέχτηκε γκολ, αισθάνεται. Ο κ. Φακιανάκης, όχι πέναλτι δεν υπόδειξε, λήξη και καλά το έκαμε. Σε ένα αγώνα που είχαν 94,5 λεπτά περίπου χρόνο να βάλουν γκολ, δεν έβαλαν. Με πέναλτι και τέτοια, καλό να μην καθορίζονται οι αποτελέσματα και οι αγώνες. Η όμορφη βοηθός, η κυρία Θέμελη, που ποιότητα βγάζει. Όπως ο κύριος Φακιανάκης, ο Δημήτρης, ο Ρεφ και ο κύριος Σταυράκης, άψογα όλα. Δεν είχαμε τραυματισμούς. Αυτά, 2-1 λοιπόν, νικήτρια η ομάδα του Ποσειδώνα κοντά στην Ομόνια.